Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 8 Φεβρουαρίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, οι προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα όπως προκύπτουν μέσα από τις διεθνείς εξελίξεις. Και χαρακτηριστικό των όσων συμβαίνουν είναι η επιλογή του Πούτιν στο τραπέζι, δηλαδή να υποδεχθεί και να συζητήσει με τον Μακρόν για την Ουκρανία, για αυτό το οποίο απασχολεί την Ευρώπη, τον κόσμο. Επίσης, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα, τραγικά δηλαδή, τα όσα συνέβησαν εκεί στην Σπάρτη, μεταξύ του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του πρώην Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, γαμπρός του Εύερτ, ένα από τα φιντάνια του Υπουργείου Οικονομικών, του Πέτρου Δούκα δηλαδή, λυπηρά τα όσα συμβαίνουν, καταδεικνύουν να θέλετε και την πολιτική ανοριμότητα η οποία διακατέχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού αυτού της χώρας, ασχέτως παρατάξεων. Λοιπόν, αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο δηλαδή, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα και βεβαίως επηρεάζουν την καθημερινότητα της ζωής μας. Από το στούντιο της Ρόδου η συγκεκριμένη εκπομπή, 2-2-4-10-0-0-31-20, τηλέφωνο μας, σημειώστε το. Επίσης τα δύο email της εκπομπής που είναι το μαζί στις 3, @gmail.com. Το έτερο των email που είναι το aegeotvrodos@gmail.com. Κοσμοτέ, από το κανάλι 651. DJ από το κανάλι 1023 και βεβαίως μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την κεντρική στο σελίδα aegeotv.gr υπάρχει πάντα η εφαρμογή του live streaming. Θα ξεκινήσουμε από τις καιρικές συνθήκες, διότι αναμένεται ψυχρό μέτωπο, νομίζω ότι είναι ήδη αισθητό στην περιοχή μας, όπως επίσης έντονες και σποραδικές βροχοπτώσεις, τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Έχουμε την ακρίβεια η οποία πραγματικά γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τόσο στην ενέργεια όσο και στα καύσιμα, αλλά και ανατιμή σε βασικά προϊόντα στο λεγόμενο ή αποκαλούμενο καλάθι της νοικοκυράς. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγροτικά, συμπαράσταση στον αγροτικό κόσμο αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών Νοτίας Ρόδου, η οποία μάλλον μιλάει και για κάποιες κινητοποίησεις. Βεβαίως, το σημαντικότερο έχει να κάνει με τα πολιτικά πράγματα, δηλαδή με την πολιτική επικαιρότητα αυτές τις δύο ημέρες. Δεν αξίζει κανείς να σταθεί στα όσα κατά καιρούς δηλώνουν οι Τούρκοι, κάποιοι Τούρκοι οι οποίοι φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν τον Ερντογάν, όπως ήταν οι δηλώσεις για μια ακόμη φορά του Κιλιτσάροβλου, δηλαδή, ο οποίος στις διεθνείς συνθήκες τη θέλει να τις ξαναγράψει εκ των υστέρων και όχι βέβαια αυτά τα οποία ισχύουν από το 1947, αλλά αυτό είναι μια άλλου είδους συζήτηση που δεν είναι της παρούσης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον καιρό, να δούμε δύο κάρτες πριν από λίγα λεπτά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που δείχνουν πού πάει αυτό το ψυχρό μέτωπο, το οποίο διασχίζει με μεγάλη ταχύτητα τη χώρα από την αρχή της ημέρας, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες. Παράλληλα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται στο Αιγαίο, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις σημειώνονται σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της περιοδικής χώρας και κατά τόπους σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, έχουμε γρήγορα να περνάει αυτό το κύμα. Ενδεχομένως να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα σε κάποιες περιοχές. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ενδεχομένως να έχουμε και χιονοπτώσεις ακόμη και στα ορεινά κάποιων νησιών, όπως είναι η Νάξος, γιατί στέκεται κάπου εκεί στις Κυκλάδες, Τίνος δηλαδή, νησιά τα οποία πέρασαν πάρα πολλά με την πρόσφανη χιονόπτωση από την κακοκαιρία Ελπίδα. Πάντως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι θα έχουμε ακόμη τους ανέμους να είναι πολύ έντονοι τις ερχόμενες ώρες στο Αιγαίο και επαναλαμβάνω θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, αυτά για τον καιρό. Θα πάμε στα υπόλοιπα αργότερα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία. Δεδομένου ότι έχουμε αρκετό καιρό που επέστρεψαν τα παιδιά κανονικά στα σχολεία τους, να δούμε τι γίνεται με τα διάφορα κρούσματα, με τη διαχείριση αυτού του ζητήματος τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας. Και να πάμε στο κομμάτι που αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεδομένου ότι έχουμε γυμνάσιο και λύκειο, έχουμε και τα παιδιά τα οποία προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, πώς πάνε τα κενά. Πώς πάνε όλα αυτά τα ζητήματα. Πάμε να συνδεθούμε με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα, τον κύριο Γιάννη Παπαδομαρκάκη, να τον δούμε, να τον καλησπερίσουμε. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρότασης, κύριε Παπαδομαρκάκη. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιάννη. Τιμή μου κάθε φορά που μιλάμε μαζί. Τιμή δική μας. Λοιπόν, να σας ρωτήσω πώς πάνε τα πράγματα στα σχολεία, τι γίνεται με αυτή τη διαχείριση της πανδημίας και αν τα πράγματα πηγαίνουν
πολύ καλύτερα από ό,τι εκτιμούσαν ή φοβόντουσαν πάρα πολύ, θα λέει κανείς. Κοιτάξτε να δείτε, είπατε τη λέξη σωστή, διαχείριση. Πιστεύω ότι σε σχέση με άλλες περιοχές που ακούμε και βλέπουμε, στα Δωδεκάνησα είμαστε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, τα κρούσματα δεν είναι τόσο αυξημένα στη μαθητική κοινότητα και στην εκπαιδευτική κοινότητα γενικώς. Άρα, θεωρώ μέσα σε αυτό που μας έχει βρει, ότι εμείς έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις τέτοιες, ώστε να μπορέσει η κοινότητα, η εκπαιδευτική και η μαθητική κοινότητα να προστατευτεί. Άρα, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό μπορώ να πω τώρα. Βεβαίως, αύριο δεν ξέρουμε να μας ξημερώσει, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε καλά. Ναι. Έχουμε μία πρώτη εικόνα, έτσι, κάποιων δεδομένων, όλη αυτή την περίοδο από τότε που επαναλειτουργήσα τα σχολεία. Ναι. Τα κρούσματα δεν είναι τόσο υψηλά σε εμάς εδώ. Και η αιτία είναι ότι οι μαθητές μας, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και είναι όριμη σκέψη. Μια όριμη σκέψη, λοιπόν, είναι αυτό που εμποδίζει να έχουμε τόσα κρούσματα, γιατί έχουν οι μαθητές μας και οι καθηγητές, αλλά και οι γονείς κυρίως, καταλάβει πόσο σημαντικό είναι η πρόληψη, πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Προλαμβάνουν, λοιπόν, με συζητήσεις, με συνέχεια επαφή με τους μαθητές μας, να τους πούμε τι δεν πρέπει να κάνουν. Ναι. Έτσι, νομίζω ότι σε αυτό συνέβαλε ή συνέτεινε και η διαδικασία των εμβολιασμών. Δηλαδή, πολύ περισσότερα παιδιά έχουν εμβολιαστεί σε αυτές τις λεγόμενες κρίσιμες ηλικίες, αυτές που ουσιαστικά ποτέ δεν κάθονται μέσα τα παιδιά. Έχουν δηλαδή μια ενεργή δραστηριότητα στην κοινότητά τους. Μιλάω τώρα για τους 15 έως 17, 18 που είναι πάνω στα ντουζένια τους. Έτσι ακριβώς είναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι είχε να κάνει τους εκπαιδευτικούς. Εκεί υπάρχει και μια εσωτερική διαδικασία, δηλαδή ενώ καλύπτονται τα κενά στα σχολεία από τους ίδιους, ένα ρολόι το οποίο τρέχει. Μας έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας άτομα τέτοια που είναι ειδικά για το COVID και μπορούμε να τα μετακινούμε από σχολείο σε σχολείο ώστε να καλυφθούν τα κενά. Mm. Είναι πολύ σημαντική κίνηση, επομένως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχουν κενά στα σχολεία. Μπορούμε και μετακινούμε εκπαιδευτικούς που τυχόν έχουν νοσήσει κάποιοι άλλοι και καλύπτουν το ωράριό τους. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι. Κενά γενικώς έχουμε στα σχολεία της Δωδεκανήσου φέτος, δηλαδή. Διότι έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε το τι έγινε και τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Χατζιωάννου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ούτε ένα κενό σε σχολείο. Ούτε και αν προκύψει κάτι, άμεσα το αντικαστούν, άμεσα. Επομένως, είμαστε σε καλό δρόμο. Και είναι καλό. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Κάτι πολύ βασικό. Νομίζω ότι έχει καθιερωθεί ως ερώτημα πλέον τα τελευταία δύο χρόνια με την πανδημία και είναι και ένα ερώτημα το οποίο βάζουν πάντα πάρα πολλοί γονείς. Με αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει πανελλαδικές, θα έχουμε περικοπή ή λύση ή πάμε ακάθεκτοι στις εξετάσεις. Ακόμα δεν έχουμε κάποιο εγκύκλιο. Ισχύει ό,τι ισχύει και πέρυσι. Επομένως, θα δούμε και ό,τι προκύψει θα είναι πάντα εις όφελος των μαθητών. Αυτό πάντα γίνεται. Άρα, πάντως, να κάνω έτσι μία σημείωση, έτσι μία επισήμανση, κύριε Παπαδομαρκάκη. Τα παιδιά τα οποία φέτος είναι στην τρίτη ηλικίου, πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Διότι με βάση τα πρώτα δύο χρόνια, δεν ξέρω αν έχουν παρακολουθήσει όσο επιβάλλεται το μάθημα στο σχολείο. Το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε όλοι μας και πιστεύω ότι το Υπουργείο Παιδείας θα δώσει την απαιτούμενη βαρύτητα σε αυτά τα παιδιά. Δεν αλλάζει κάτι, δεν περιμένουμε κάτι νέο στον χώρο της παιδείας, απλά έχουμε ουσιαστικά υλοποίηση κάποιων αποφάσεων που είχαν ληφθεί τα τελευταία χρόνια με αυτή την αναθεώρηση. Ακριβώς. Όπως ακριβώς τα λέτε. Ισχύει ό,τι ίσχυσε και πέρυσι και θα ισχύσει και φέτος. Επομένως, δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Εάν τώρα προκύψει οτιδήποτε, είμαστε σε θέση με τη βοήθεια και τη δική σας να ενημερώσουμε τους μαθητές και τους γονείς. Καταλαβαίνω κιόλας ακούγοντας και όσους έχουν αρμοδιότητα στον Δήμο της Ρόδου ότι έχει γίνει μια προσπάθεια και τη βελτίωση των συνδικών στις ήδη εκ των πραγμάτων γερασμένες δομές που έχουμε. Τα σχολεία είναι παλιά χτίρια, δεν είναι εύκολα τα πράγματα και στη Ρόδα και στα υπόλοιπα νησιά. Κοιτάξτε, γενικά το χτιριακό πρόβλημα υπήρξε πάντα και υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο όμως και ο Δήμος αλλά και γενικά οι αρχές
προσπαθούν κάθε φορά με οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει όλοι να δώσουν τη λύση. Φυσικά χρειάζονται νέα κτίρια, φυσικά χρειάζονται νέες υποδομές για τους μαθητές του αύριο. Εμείς λοιπόν έχουμε κάνει διάφορες προτάσεις, έχουν υιοθετηθεί κάποιες και πιστεύω ότι στην πορεία θα υιοθετηθούν και οι υπόλοιπες. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα, είναι προσωπικό, αλλά νομίζω συμβαίνει κάθε τέτοια περίοδο. Οι κρίσεις που έχουν να κάνουν με τους διευθυντές, ποια εποχή είναι? Ή έχουμε τώρα κρίσεις για μας, για τους διευθυντές εκπαίδευσης. Τον Μάρτιο μήνα λοιπόν θα κριθούμε και εμείς αν είμαστε ικανοί ή αν είμαστε, αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι διεκδικούν θέση του διευθυντή εκπαίδευσης είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια. Άρα τον Μάρτιο μήνα θα γνωρίζουμε. Λοιπόν, εύχομαι και το πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να παραμείνετε στο πόστο σας. Δεν έχει να κάνει με το τι πιστεύω εγώ, η συνέπεια, η μεθοδικότητα, η εγκατικότητα και οι ικανότητες των ανθρώπων πρέπει να έτσι αμείβονται από την πολιτεία και έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Το διαπιστώνω κάθε φορά που συζητάμε και έρχονται και διάφορα μηνύματα ή γενικότερα για την πορεία σας, κύριε Παπαδομαρκάκη. Λοιπόν, να έχετε καλή δύναμη. Να τα πούμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα. Η αλήθεια είναι ότι και αυτό νομίζω είναι κοινό χτύμα των πολιτών, ότι έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από τον κύριο Παπαδομαρκάκη, πρόθυμος να βοηθήσει σε όλα τα ζητήματα και νομίζω ότι το αξίζει να παραμείνει εκεί ψηλά. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο, αφού μου χαμηλώσει λίγο το ακουστικό μου, Κυριάκο, γιατί το βάλαμε λίγο δυνατότερα νωρίτερα. Πάμε λίγο στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε να δούμε στην συνέχεια τι γίνεται το θεματολόγιο, διότι επαναλειτουργεί σε ένα νέο χώρο. Τα ξέρετε όλα αυτά. Περάσαμε και από διάφορες δυσκολίες μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Είναι σε μια φάση ανάπτυξης. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια, όμως πάμε να ακούσουμε τη δήλωση μας στους δημοσιογράφους, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, ο οποίος μάλιστα κέρδισε τις εκλογές και είναι δεύτερη η θητεία, οπότε μπαίνει πάντα ένα ερώτημα, τι γίνεται με τις επιτροπές που πρέπει να συσταθούν στο πλαίσιο της λειτουργίας του επιστημονικού αυτού φορέα και βεβαίως ποιες είναι οι προτεραιότητες για τον Βασίλη Περίδη και για την παράταξή του. Λοιπόν, οι επιτροπές θα λειτουργήσουν κανονικά, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της συγκρότησης των επιτροπών, οι οποίες θα συνεχίσουν το έργο των προηγούμενων. Οι στόχοι είναι, εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε το κτηματολόγιο εκ νέου, δηλαδή με πλήρη λειτουργία, διότι ακόμα μέχρι τώρα δεν λειτουργεί πλήρως. Οι λειτουργίες του είναι συγκεκριμένες και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η πλήρης λειτουργία του. Προσπαθούμε, αν μπορούμε να πετύχουμε κάποιους με κάποιες συμβάσεις, να προσληφθούν κάποιοι δικηγόροι με κάποιες προγραμματικές συμβάσεις για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην αποπεράτωση των εκκρεμών πράξεων οι οποίες υπάρχουν στο κτηματολόγιο, οι οποίες ανέρχονται περίπου σε 40.000 και στην πιο εύρυθμη λειτουργία του. Προσπαθούμε να το, ούτως ώστε μετά από αυτό, να μπορέσει να ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Ήδη το νομοσχέδιο για το Εθνικό Κτηματολόγιο έχει καταρτιστεί και είναι έτοιμο από το Μάρτιο του 2021. Δεν έχει όμως αναρτηθεί και δεν έχει τεθεί σε διαβούλευση για να προκειμένου να ψηφιστεί. Εάν ψηφιστεί και ενταχθεί στο Εθνικό, αν το κατορθώσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, πιστεύουμε ότι θα αλλάξει και η τύχη του κτηματολογίου, διότι το Εθνικό Κτηματολόγιο ως οργανισμός ο οποίος έχει περισσότερους πόρους θα συντελέσει, θα βοηθήσει με δικά του συνεργεία για να προχωρήσει και η μεταγραφή των πράξεων ταχύτερα και να μπορέσουμε να αποκτήσουμε και εμείς κάποιο πιο σύγχρονο κτηματολόγιο από πλευράς τεχνολογικής, διότι από πλευράς ασφάλειας συναλλαγών μπορώ να πω ότι είναι πρωτοποριακό, έτσι, να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο κτηματολόγιο το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί τον πολίτη και να είναι πιο αποτελεσματικό και για την τοπική κοινωνία και για τους ροδίτες πολίτες αλλά και για τις επενδύσεις.
Λοιπόν, άκουσα αυτή την περίφημη αναφορά που έχει να κάνει με τις επενδύσεις και ελπίζω πάρα πολύ σύντομα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και για τα νησιά και κυρίως θα δει κανείς και για τη Ρόδο, αφού εδώ έχουμε σε φάση προγραμματισμού ή ανάπτυξης μεγάλα project. Μιλάω για τα μεγάλα νησιά, μιλάω για τη Ρόδο, μιλάω για την ΚΟ τώρα, όπου έχουμε εν αναμονή εκκίνησης μεγάλων επενδύσεων. Επενδύσεων κλίμακας, δηλαδή πάρα πολλά χρήματα και κυρίως χρήμα το οποίο έρχεται από το εξωτερικό, δηλαδή μπαίνει στα ταμεία του κράτους. Λοιπόν, και πάμε σε μια δραστηριότητα η οποία πραγματικά είναι αξιοσημείωτη. Έχει να κάνει με τις εντάξεις δημοπρατήσεις έργων που γίνονται από την περιφέρεια του Αιγαίου, διότι βλέπω μια σημαντική σύμβαση η οποία συνυπογράφει από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Χατζημάρκο και από την πρόεδρο του Βακούφ της ΚΟ, την Ελβάλ Κοντζαουλάν, μαζί στην προγραμματική βεβαίως και το Υπουργείο Πολιτισμού που δεν μπορεί να απέχει από αυτές τις διαδικασίες χρηματοδότησης. Μιλάμε για την αποκατάσταση του τεμένου στο Πλατάνι, έτσι στην ΚΟ. Μιλάμε για τον περίφημο Κερμεντέ, δηλαδή, το λέω πάρα πολύ απλά. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 280.000 ευρώ, έτσι για να έχετε μία εικόνα, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής εργολαβικής σύμβασης. Αυτή είναι η δεσμευτική ημερομηνία, η τυπική ημερομηνία, διότι πάντα έχουμε έτσι και διάφορες λογικό καθυστερήσεις. Και μιλάμε για το τέμενος Γαζί Χασάν Πασά, είναι στο Πλατάνι της ΚΟ, στον Κερμεντέ δηλαδή, είναι από τα λίγα τεμένη της χώρας που είναι σε μία δραστηριότητα, δηλαδή είναι ενεργό. Το λέω αυτό διότι τα περισσότερα είναι μνημεία, ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού έτσι κι αλλιώς. Αλλά υπάρχει το συγκεκριμένο το Γαζί Χαζάν στην ΚΟ και βεβαίως το Ιμπραήμ Πασά στην Ρόδο. Είναι από τα λίγα τα οποία οι συμπολίτες μας, οι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, έτσι, επιτελούν τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί είναι επίκαιρο τι κάνει αυτή η χώρα, δηλαδή, η οποία συνεχίζει να σέβεται τον πολιτισμό, να αξιοποιεί μνημεία τα οποία ανήκουν στη λεγόμενη πολιτιστική κληρονομιά, τη δική μας βεβαίως, από διάφορες εποχές, σε αυτά τα οποία συνεχίζει να πράττει ένας, δεν ξέρω γιατί γίνεται, γιατί πλέον δεν ζούμε στη δεκαετία του 70, ούτε του 80, αλλά θα μου πεις ότι απευθύνεται σε ένα λαό που μπορεί να είναι 80 εκατομμύρια, αλλά τα 70 είναι αγράμματοι άνθρωποι. Οπότε, ό,τι ακούνε από τηλεόραση, ό,τι τους λέει οποιοδήποτε. Αναφέρομαι στον αρχηγό των Ρεπουμπλικάνων, δηλαδή είναι και στο κεμπαλικό κόμμα τον Κιλιτσάλο, ο οποίος συνεχίζει να λέει ανοησίες δηλαδή, και να θυμάται ότι πρέπει να ξαναδεί το πλαίσιο της, μέσα στη λογική των διεθνών συμβάσεων για την υπογραφή παραχώρησης των νησιών από την Ιταλία στην Ελλάδα. Δηλαδή, τη συνθήκη των Παρισίων. Ο τύπος είναι απίστευτος. Και αυτός, αύριο μεθαύριο, είναι ένα θέμα, θα είναι και, εάν είναι δηλαδή, έτσι φιλοδοξεί, να αντικαταστήσει τον Ερντογάν. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά όμως, το λέω αυτό, θα τα δούμε αύριο, αφού θα έχουμε τη δυνατότητα να συμμιλήσουμε με ένα εξαιρετικό επιστήμονα, ένα καθηγητή, τον καθηγητή Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, από το ΑΠΙΘΙΤΑ δηλαδή, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, ο οποίος ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που άρχισε να γράφει, να μιλάει, το βιβλίο του είναι ενδεικτικό, μιλάμε για το 1998, για τις περίφημες ΑΟΣ που μάθανε όλοι οι Έλληνες πολλά χρόνια μετέπειτα. Έτσι. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτά τα οποία θα ακούσουμε από τον κύριο Καρακοστάνογλου για την θέση των Τούρκων, για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την σκακέρα. Τώρα, επιστρέφουμε λίγο στα κάθε μας. Πάμε στον κύριο Περίδη, ξανά, στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, για να ακούσουμε για το χρηματολόγιο, γιατί εδώ έχουμε πολλές εκκρεμότητες στο χρηματολόγιο, δηλαδή, και το λέω αυτό και για τους τηλεθεατές, ξέρετε ότι ακόμη δεν χορηγούνται επιστοποιητικά, δεν χορηγούνται σχεδιαγράμματα, έχουμε αυτό το κενό μέχρι να αρχίσει να τρέχει αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε. Η μεταφορά έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η επανατοποθέτηση όλων των, του αρχιακού, όλου του αρχιακού υλικού στις θέσεις του. Όπως μου είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ο Διευθυντής του Χρηματολογίου, ο κ. Ματσάκης. Οφείλω δε να σας πω ότι μέχρι την Πέμπτη ήταν σε πλήρη αναστολή, δηλαδή οι μερικές λειτουργίες του υπήρχαν.
Από σήμερα, από τη Δευτέρα μάλλον, από χτες, άνοιξε το πρωτόκολλο. Αυτό δεν σημαίνει, επειδή εσφαλμένα σε πολύ κόσμο και παίρνουν και ενοχλούν και τους συναδέλφους και τους λένε έχει ανοίξει και λειτουργεί, δεν σημαίνει ότι χορηγούνται πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα ή οτιδήποτε άλλη πράξη. Δεν χορηγούνται, να είναι σαφές. Αυτό θα έχουμε πιθανόν σε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα, όπως θα κρίνει η διοίκηση του κτηματολογίου. Προσπαθούν, γίνονται προσπάθειες από τη διοίκηση και πιστεύω ότι είμαστε κοντά. Δεν έχει αρχίσει να χορηγούνται για να μην πιέζει και ο κόσμος τους συναδέλφους ή να μην θεωρεί ότι χορηγούνται πιστοποιητικά. Διότι το ακούω από πολλοί κόσμο οι οποίοι επικοινωνούν και με τους δικηγόρους και τους λένε αφού έχει ανοίξει και χορηγούνται πιστοποιητικά πηγαίνετε να πάρετε κλπ. Δεν χορηγούνται ούτε πιστοποιητικά, ούτε σχεδιαγράμματα, ούτε άλλες έγγραφα από το κτηματολόγιο. Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία και εφόσον σιγά σιγά αποκατασταθεί η ομαλή του λειτουργία που θα χρειαστεί κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, ενός-δύο-τριών μηνών, θα έχουμε μια πιο ομαλή ροή χορήγησης εγγράφων από το κτηματολόγιο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν γίνει τα βήματα αυτά, εντάξει έχουμε διανύσει βέβαια σχεδόν, πάμε στους 12 με 13 ή 14 μήνες που βρισκόμαστε και πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να βρεθεί, να αρχίσει η ομαλή ροή χορήγησης εγγράφων. Στην πράξη το άνοιξε το πρωτόκολλο, τι ακριβώς σημαίνει? Στην πράξη το άνοιξε το πρωτόκολλο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή αν έχετε κάποια αίτηση με την οποία ζητάτε ένα πιστοποιητικό μπορείτε να την καταθέσετε απλώς για να πάρετε σειρά. Τώρα το πότε θα υλοποιηθεί αυτό απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα ομαλοποίησης της λειτουργίας. Αυτό δεν γινόταν πριν? Όχι, δεν γινόταν πριν. Mm-hmm. Δεν γινόταν πριν. Δηλαδή πριν γινόταν η κατάθεση μόνο συμβολέων, αποφάσεων για καταχώρηση. Αλλά δεν γινόταν κατάθεση για λήψη πιστοποιητικών ή οποιοδήποτε άλλων εγγράφων. Δηλαδή έγγραφα δεν χορηγούσε. Mm-hmm. Απλώς αν γινόταν κάποιο συμβόλαιο μπορούσαμε να το καταθέσουμε ούτως ώστε να διασφαλιστούν οι πλευρές και ο αγοραστής και ο πολιτής ότι το ακίνητο που αγόρασαν έχει πάει στο κτηματολόγιο και δεν θα βρεθεί κάποιο άλλο να το αγοράσει ή να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στην εμπράγματη κατάστασή του. Λοιπόν, αυτά για το κτηματολόγιο και επιβίωξε ένα από τα ρήματα που τέθηκαν στον κύριο Περίδη. Είχε να κάνει με το δικαστικό μέγαρο. Είναι σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα λέει κανείς, μια προσπάθεια αποκατάστασης εικόνας, αλλά είναι σε εκκρεμότητα. Ακόμη δηλαδή δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τους αγρότες, γιατί οι αγρότες ζήσανε τα τραχτέ τους, μπήκαν στους δρόμους για διάφορους λόγους, κυρίως στο κέντρο, λίγο χιονιά, στα καύσιμα, οι ανατιμήσεις, ζητούν και είναι αυτονόητο κάποια έτσι, συμβολή της κυβέρνησης, πέρα από τα τραγικά τα οποία είχαμε και οδήγησαν βέβαια, καλώς έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι έπρεπε να κάνει, στο να αποπέμψει τον Σπύλιο τον Λιβανό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και να διαγράψει τον Πέτρο Δούκα δηλαδή, τον τύπο ο οποίος είπε αυτά τα απίστευτα πράγματα. Και νομίζω ότι δημιούργησε μια πολύ αρνητική αίσθηση στον κόσμο. Αλλά πάω λίγο σε αυτά που έχουν να κάνουν τους αγρότες. Βλέπω μια ανακοίνωση που μας ήρθε από την Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών της Νοτίας Ρόδου που αποφασίζει συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα των αγροτών για την επιλύση των προβλημάτων που είναι κοινά για όλους και αφορούν το κόστος παραγωγής, κατάργηση ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια και εξοπλισμό, αφορολόγητο πετρέλαιο, επιδότηση ζωοτροφών, προστασία από φυσικές καταστροφές και αποζημίωση στο 100% και λέει μεταφορικό εισαδύναμο για τα προϊόντα που αφορούν τη γεωργία, ακτινοτροφία, μελισσοκομεία κτλ. Λύση για το θέμα που έχει να κάνει με τα ελάφια και μάλλον σύντομα λέει θα ανακοινώσουν την μορφή των κινητοποιήσεων που θα επακολουθήσουν και υπογράφει η Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών της Νοτίας Ρόδου. Okay. Λοιπόν, τώρα πριν να πάμε σε διαφημίσεις, στον Δούκα να σταθώ,
ο οποίος πριν κάποια χρόνια, θυμάστε τότε, είχε και μία κόντρα με τον τότε Υπουργό Οικονομικών επί της πρώτης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επί Κώστα Καραμαλή δηλαδή, τον Αλογοσκούφη, έβγαινε και έλεγε ότι δεν μ' ακούνε, δεν υιοθετούν αυτά τα οποία λέω για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος. Και σας θυμίζω το σημαντικότερο, ότι η κυβέρνηση Καραμαλή ήταν αυτή η οποία εκτείναξε το δημόσιο έλλειμμα της χώρας. Αυτή είναι αλήθεια. Άσχετα να το βλέπω στο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπω και ανακοινώσεις που διαβάζω τώρα, να στα θυμάστε και όλα αυτά. Έτσι, εκτείναξε και αυτός ο άνθρωπος ήταν από εκείνους που βρέθηκαν ως σωτήρες. Τραγική η συμπεριφορά του. Λεφτά σε σακούλες, δηλαδή, μαύρες σακούλες. Παίρναν τα χρήματα από πού δεν τα παίρναν. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει πει δραματικά πράγματα ο άνθρωπος. Λοιπόν, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.